Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Flash τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, εκλεγμένος δήμαρχος Κοζάνης. Αναλαμβάνεται από την αρχή του νέου έτους. Καλησπέρα, ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριο Κοκαλιάρη. Εγώ σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Τελευταία φορά που τα είπαμε στο σταθμό μας ήταν την επόμενη των εκλογών. Όταν ήταν ακόμα πολύ νοπή η απόφαση των δημοτών, είχαμε μιλήσει με προτεραιότητές σας για τον σχεδιασμό, είχατε ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους. Τώρα που έχει περάσει λίγος καιρός, μπορούμε να μιλήσουμε για τα ουσιώδη, για τις πρώτες σας κινήσεις. Πριν από αυτό όμως, να επισημάνω το εξής. Ξεκινήσατε μία δεύτερη περιοδία μετεκλογικά. Συναντήσεις στην κοινωνία, σε κοινότητες, με τους πολίτες. Για ποιο λόγο προχωρήσατε σε αυτήν την κίνηση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, έτσι? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο και να, όπως είπαμε και προεκλογικά, δεν πρέπει να χαθεί αυτή η επαφή και της νέας δημοτικής αρχής που θέλουμε με την κοινωνία, με τον κόσμο, με τη βάση. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό και ένας λόγος επίσης που γίνεται είναι ότι αυτός ο εκλογικός νόμος που υπήρξε με τα πολύ μεγάλα ψηφοδέλτια, με τα ψηφοδέλτια κάτω από κάθε δήμαρχο, ιδίως στις μικρές κοινωνίες, έχει διχοτομήσει, έχει τριχοτομήσει πολλές φορές συγγενείς, σόγια, κουμπάρους, αδέρφια κτλ. Οικογένειες χωρίστηκαν στα δύο, βέβαια. Στα δύο και στα τρία πολλές φορές. Άρα λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε τον κόσμο ότι όλοι μαζί τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές, πέρασαν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να επανενωθούμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον Δήμο που ονειρευόμαστε και που θέλουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, συζητώντας και με αυτούς τους ανθρώπους για τις ανάγκες τους, συνεχίζουμε, καταγράφονται. Έτσι και αλλιώς από πρώτη-πρώτη που θα αναλάβουμε και μετά θα καλεστούν όλοι οι πρόεδροι και θεσμικά για να κάνουμε ακόμη καλύτερη κουβέντα και να οριοθετήσουμε λίγο τα πράγματα, να αποτυπωθούν όλα σε ένα χαρτί γιατί τα γραπτά μένουν, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο μας. Τι ακούτε ωστόσο, από τους? Ναι, ναι, παρακαλώ. Ωστόσο γίνεται όλη η προετοιμασία, γίνονται τα ραντεβού με τις υπηρεσίες για την ενημέρωση. Το επόμενο διάστημα θα δείτε και ανθρώπους που σιγά σιγά θα γνωρίζουμε, που θα αναλάβουν και τις θέσεις ευθύνης στο Δήμο μας. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε από πρώτη-πρώτη το έργο μας δυναμικά. Δεν μου αρέσει η νοματολογία, αλλά έχετε πάρει τις αποφάσεις σας για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης? Όχι στο 100%, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, γιατί εμείς τι θέλουμε? Δεν θέλουμε να πάρουμε τα πρόσωπα και να τα βάλουμε σε κάποιες θέσεις απλά. Πρέπει να δούμε τι θέσεις χρειάζονται ακριβώς για το σχεδιασμό του Δήμου, για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά που χρειάζεται ο Δήμος μας. Μάλιστα. Να έρθουμε σε αυτή την περίοδο, όπου το λέγαμε και λίγο εκτός αέρα, ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, αλλά και μια άβολη κατάσταση σε περιπτώσεις όπως αυτή του Δήμου Κοζάνης, όπου έχουμε αλλαγή δημοτικής αρχής, όπου συνεχίζει να ασκεί αυτοδιοίκηση ο προηγούμενος δήμαρχος. Εσείς θα αναλάβετε την πρώτη του μήνα, δεν έχετε αρμοδιότητες προς το παρόν. Πώς θα γεφυρωθεί αυτό το διάστημα ώστε και η δουλειά του Δήμου να γίνεται τις ημέρες αυτές και εσείς να προετοιμάσετε το έδαφος για την επόμενη ημέρα? Κοιτάξτε, γι' αυτό και έγινε και η πρώτη συνάντηση και με τον δήμαρχο μέσα στην εβδομάδα. Ακριβώς, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο κάποια θέματα τρέχοντα που δεν μπορούν να περιμένουν και μέχρι πρώτη πρώτου. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό με την ενημέρωση. Νομίζω είναι θέμα καλής πίστης και δεν υπάρχει φυσικά κανένα θέμα. Ο νομοθέτης προβλέπει αυτή τη μεταβατική περίοδο? Δυστυχώς δεν την προβλέπει. Είναι νομίζω ένα κενό που ίσως υπάρχει. Γιατί βλέποντας σε άλλες χώρες, η μία δημοτική αρχή με την άλλη συνεργάζονται από την πρώτη στιγμή και μάλιστα είναι υποχρέωση της νυν δημοτικής αρχής να ενημερώσει επακριβώς, πώς το λένε, αλαμπρατσέτα που λένε τους ανθρώπους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο. Ένα έργο το οποίο συνεχίζεται, δεν σταματάει κάτι και ξεκινάει από το μηδέν. Άρα λοιπόν αυτός είναι και ένας λόγος που ο νομοθέτης λέει ότι κανονικά μέχρι τις 15 Νοέμβρη ή μέχρι τέλος του χρόνου πολλές φορές
ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα είναι κάτι που πρέπει να ψηφιστεί από την Δημοτική Αρχή. Ναι. Προϋπόθεση των όσων αναφέρατε είναι να υπάρχει ένα καλό επίπεδο συνεννόησης, επικοινωνίας των δύο πλευρών. Αυτό υπάρχει στον Δήμο της Κοζάνης. Υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει και από τους υπηρεσιακούς και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Προεκλογικά και σε debate που έγινε εδώ είχατε πει ότι ο αντίπαλός σας είναι η νυν Δημοτική Αρχή, ο κύριος Μαλούτας. Υπάρχει κάποια αντιπαλότητα που παραμένει μετά τις εκλογές μεταξύ είτε σε προσωπικό επίπεδο των δύο συνδυασμών είτε σε επίπεδο συνδυασμών, μια αντίθεση? Κοιτάξτε, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα με αυτή την έννοια. Η αντιπαλότητα που υπήρχε και προεκλογικά ήταν προγραμματικά σε σχέση με το πώς οδεύει η προηγούμενη, πώς όδευε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ήταν η κριτική επί του έργου προηγούμενης αρχής. Για κάποιες επιλογές κτλ. Και κάποιες καθυστερήσεις. Δεν είναι. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και η αντιπολίτευση μέσα, που είναι πολύ σημαντικό. Άσχετα αν σου δίνει με 21 Δημοτικό Συμβούλους μια ισχυρή πλειοψηφία, φυσικά πρέπει να παίρνει υπόψη και η αντιπολίτευση και η μείζον αντιπολίτευση και όχι μόνο. Έτσι θα πρέπει τουλάχιστον. Θα πρέπει λοιπόν, είπαμε από την αρχή, να συνεννοηθούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας και να το κάνουμε γρήγορα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Επειδή το γρήγορα είναι ζητούμενο, να μην υπάρχει αυτό το κενό, δεν θα υπάρχει και περίοδος χάριτος, γιατί δεν ζητήσατε περίοδο χάριτος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν ζητήσαμε με την έννοια ότι υπάρχει μια συνέχεια όταν υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Η αναμόρφωση του που γίνεται συνεχίζει. Δεν χρειάζεται με αυτή την έννοια περίοδο χάριτος. Εσείς θα έχετε πλήρη ενημέρωση της κατάστασης του Δήμου την πρώτη του χρόνου? Μέχρι την πρώτη του μήνα, λέτε, του χρόνου, βεβαίως. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα την έχουμε πλήρης. Μάλιστα. Να έρθουμε στις προτεραιότητες. Είναι αρκετά τα ζητήματα που τρέχουν. Αναφέρω ως παράδειγμα, δεν είναι το μοναδικό όμως, τα προβλήματα στην τηλεθέρμανση. Αυτό το διάστημα μέχρι την ανάληψη καθηκόντων θα καλυφθεί με ποιον τρόπο? Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής, θα προχωρήσετε και εσείς σε κινήσεις επαφές? Ήδη, ως άμεσα ενδιαφερόμενος, θα έχετε το τιμόνι στις ίδιες μέρες. Γίνονται και κοινές επαφές και με τον τωρινό δήμαρχο και με μένα και με άλλους δημάρχους που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, όπως του Λεμαΐδας, Αμιντέα κτλ. Είναι ένα θέμα που καίει πραγματικά. Και είναι ίσως το πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε, δηλαδή από την επομένη κιόλας των εκλογών, ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας το πρώτο που ασχοληθήκαμε με την πρώτη στιγμή. Σκεφτείτε λοιπόν να μείνει ο κόσμος χωρίς τηλεθέρμανση, είναι κρίμα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις έτσι ώστε να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα καλό δρόμο. Θα εξαρτηθεί και αποφάσεις το επόμενο διάστημα και του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου και το πώς θα προχωρήσουμε. Πάντως πρέπει να πούμε τον κόσμο να μην ανησυχεί. Το βλέπουμε το θέμα πάντως πολύ στενά. Μάλιστα. Κορονίδα της προεκλογικής σας εκστρατείας ήταν κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις, έργα όπως αυτό της ενεργειακής αυτάρκειας. Αυτά παραμένουν στο τραπέζι. Το χρονοδιάγραμμα που είχατε δώσει συνεχίζει να είναι δέσμευσή σας? Βεβαίως, χρονοδιαγράμματα δώσαμε παράδειγμα για τα δέσποτα σκυλιά, ωραία. Ναι, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Συζητήθηκε, ναι. Μπράβο. Χρονοδιάγραμμα για το ενεργειακό πρέπει να το δούμε γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δηλαδή, εξαρτάται ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το λιγνίτη, πότε θα τελειώσει ο λιγνίτης. Το τι θα κάνουμε εμείς σε σχέση με το εκοθέρμανση που προαναφέραμε στην προεκλογική μας περίοδο. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μπουν απευθείας στο τραπέζι από πρώτη πρώτου κιόλας. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την κουβέντα, κύριε Κοκαλιάρη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ελπίζουμε σε καλή συνεργασία όλων για το καλό του Δήμου, βεβαίως, το καλό των πολιτών. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ.